Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη. Πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Στον παράδεισο της μεσογειακής διατροφής η παχυσαρκία βασιλεύει. Στην Κρήτη, τον τόπο που τις περασμένες δεκαετίες υπήρξε πρότυπο σωστής διατροφής, οι συνήθειες άλλαξαν τόσο που σήμερα πια τα κριτικόπουλα νέας γενιάς έρχονται από νωρίς αντιμέτωπα με τη σύγχρονη αυτή επιδημία. Η αρνητική πρωτιά της παιδικής παχυσαρκίας που η χώρα μας κατέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια προβληματίζει. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η πρωτοποριακή μελέτη ΡΕΑ καλείται από το 2007 και μέχρι και σήμερα να φωτίσει τα δεδομένα, να αναζητήσει τα αίτια να ανοίξει δρόμο προκειμένου να μπει ένα φρένο. 1.500 ζευγάρια μητέρας παιδιού παρακολουθούνται στενά με αφετηρία την εμβρυϊκή ακομηλικία των παιδιών και μέχρι και την ενηλικίωσή τους με την ελπίδα πως θα εξαχθούν σωτήρια συμπεράσματα. Ένα στα δύο από τα κριτικόπουλα που η μελέτη θέτει στο επίκεντρο είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Ποιοι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο καθοριστικό? Γενετικά χαρακτηριστικά, παχυσαρκία της μητέρας, κάπνισμα, τηλεόραση, θυλασμός. Επιχειρούμε να δώσουμε απαντήσεις, κατευθύνσεις και επισημάνσεις των ειδικών για αυτή την επιδημία που αν δεν ανακοπεί θα επιφέρει ολέθριες συνέπειες. Απόψε κοντά μας. Μαρίνα Βαφιάδη, επιδημιολόγος, Μαρίζα Καμπούρη, ψυχολόγος. Καλώς ήλθατε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Direct. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Νομίζω ότι η μελέτη ΡΕΑ είναι αρκετά χρόνια στη ζωή μας και θα παραμείνει για πολλά ακόμα χρόνια. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα να σας ακούμε και να βλέπουμε μαζί σας βήμα-βήμα τα αχρήσιμα σωτήρια αυτά συμπεράσματα. Κυρία Βαφιά, θέλω να ξεκινήσω με εσάς και θέλω να ξεκινήσουμε δίνοντας λίγο το στίγμα αυτής της μελέτης για όσους ενδεχομένως δεν την έχουν δει στο πέρασμα των ετών αυτών. Γιατί μιλάμε για μια πρωτοποριακή μελέτη που έχει βαρύτητα το γεγονός ότι γίνεται επικριτικού εδάφους με τη σφραγίδα τη δική σας του Πανεπιστημίου Κρήτης? Καλησπέρα κυρία Τερζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Η μελέτη ΡΕΑ είναι η μοναδική λοιπόν μελέτη γενιάς που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Είναι μέρος ενός πάνελ ευρωπαϊκών μελετών που γίνονται λοιπόν στην Ευρώπη, υπάρχουν και σε άλλα μέρη φυσικά του κόσμου. Είναι μελέτες μητέρας παιδιού. Ξεκινάνε την παρακολούθηση των εγγύων γυναικών στην αρχή της εγκυμοσύνης, τους παρακολουθούν για όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στη συνέχεια στον τοκετό, αλλά και σε όλη την ανάπτυξη των παιδιών, ανάλογα λοιπόν με το ποιο στόχο έχει κάθε μία μελέτη. Και είναι η μοναδική ευκαιρία που έχει κάποιος να δει όλους αυτούς τους παράγοντες, όλες αυτές τις εκθέσεις, από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι και την παιδική ηλικία, και να δει πώς αυτές επηρεάζουν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. Διαδραματίζεται το συγκεκριμένο επιστημονικό εγχείρημα, κυρία Καμπούρη, ενδεχομένως σε ένα χρονικό πλαίσιο που είναι κλειδί για τη μετέπειτα γενιά. Γίνεται δηλαδή προκειμένου να έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας και να μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτή την επιδημία? Βεβαίως. Επειδή η μελέτη ΡΕΑ εξετάζει την νευροψυχολογική αλλά και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά στάδια, που είναι κομβικά για την ανάπτυξή τους, μας δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να αναγνωρίσουμε, να κάνουμε πρώιμη αναγνώριση των δυσκολιών και του αυξημένου σωματικού βάρους στα παιδιά, αλλά και την ευκαιρία να πάρουμε, να κάνουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα, ώστε στο μέλλον να αλλάξει η εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα, που δεν είναι καθόλου θετική για εμάς. Δυστυχώς. Άρα, κυρία Βαφιάδη, τα παιδιά της μελέτης ΡΕΑ έκλεισαν τα 10. Έκλεισαν τα 10 τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να παρακολουθούμε τα παιδιά τώρα στα 10 με 11 χρόνια, με την στήριξη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και της κυρίας Μαυρομάτη και του κυρίου Δημητρακόπουλου. Ξεκινήσαμε το 7, όταν οι γυναίκες ήταν έγκυες. Μέσα σε ένα χρόνο πήραμε όσες περισσότερες γεννήσεις μπορούσαμε από το νομό Ηρακλείου, στα ιδιωτικά και στα δημόσια με ευτήρια. Στη συνέχεια είδαμε τα παιδιά στους 2 μήνες, στους 18, με κομβικά σημεία στα 4, στα 6 και τώρα στα 10 χρόνια. Άρα, νομίζω ότι στα 4 έτη ήταν το πρώτο καμπανάκι που είχε στα δικά μας τα αυτιά. Ναι. Ότι δηλαδή, ναι, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τα επίπεδα είναι ανησυχητικά αυξημένα σε ό,τι αφορά την παιδική παχυσαρκία. Και έπειτα στις κλίμακες στις δικές σας, τις ηλικιακές, τα επόμενα χρόνια δείχνουν τι? Δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν να βλέπουμε ένα 20% περίπου υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά στην προσχολική ηλικία των 4 ετών, συνεχίζουν αυτά τα νούμερα. Συνεχίζουν δηλαδή τα παιδιά που ήταν υπέρβαρα και παχύσαρκα στην προσχολική ηλικία να είναι και στα 6 χρόνια.
Στα 10 χρόνια δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί τώρα ξεκινήσαμε την παρακολούθηση, αλλά μία τάση φαίνεται να υπάρχει και να επιβεβαιώνει τα ποσοστά. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε και από δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι έχουμε ένα πολύ υψηλό. Είμαστε, όπως είπατε και στην αρχή, είμαστε πρώτοι και στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο πλέον. Έχουμε ξεπεράσει και την Αμερική. Και αν δεν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε σχέση με αυτό, θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα ποσοστά. Κατά βάση θέμα οικογένειας και παιδείας, έχω την αίσθηση πως είναι. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Καμπούρη. Ένα παιδί 4 ετών ή και μικρότερο που έχει κιλάκια παραπάνω είναι χαριτωμένο. Όσο μεγαλώνει, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του όταν θα πάει στο σχολείο και θα έχει περιττά κιλά? Μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σαφώς, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία όχι απλά σαν κάτι που θα επηρεάσει την ψυχολογία του παιδιού, αλλά σαν μία νόσο. Είναι μία νόσος η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστηματικές αλλαγές στο περιβάλλον και στην οικογένεια, γιατί σε μεγαλύτερη ηλικία θα έχει σαν επίπτωση χρόνια νοσήματα που ακολουθούν όχι μόνο την παιδική αλλά και την ενήλικη ζωή, εκφράζονται δηλαδή αργότερα. Οι γονείς το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι δεν μιλάμε συχνά για μια κατάσταση που δύσκολα με εύκολα μεταβάλλεται, αλλά για μια νόσο, για μια ασθένεια. Δυστυχώς, επειδή τα ποσοστά είναι αρκετά μεγάλα, αρχίζει να μας φαίνεται φυσιολογικό αυτό που αποκλίνει από το φυσιολογικό. Αυτό είναι ένας κίνδυνος. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνονται έλεγχοι από μικρή ηλικία σε συνεργασία με τον παιδίατρο του παιδιού. Είναι ευκαιρία το ότι τα παιδιά παρακολουθούνται συχνά από παιδίατρο και γίνονται ανθρωπομετρήσεις, δηλαδή γίνονται μετρήσεις βάρους ύψους, να βλέπουμε πότε υπάρχει κάποια απόκληση από τις νόρμες της ηλικίας και να παρεμβαίνουμε νωρίς στην πρώιμη ηλικία την ηπιακή, στα 4-6 έτη, μέχρι εκεί δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική χρονική περίοδος, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε αργότερα χρόνια νοσήματα. Άρα τώρα η μελέτη είναι σε ένα κρίσιμο σημείο, επειδή τα παιδιά είναι 10 ετών, θα δείξει αν κάτι έχει συμβεί και έχει αλλάξει η διατροφή τους και το σώμα τους και το βάρος τους σε αυτή τη φάση. Ναι. Ο στόχος βέβαια της μελέτης ΡΕΑ δεν είναι τόσο η παρέμβαση, είναι κυρίως η αναγνώριση των παραγόντων. Φυσικά επεμβαίνουμε και όπου μπορούμε δίνουμε κατευθύνσεις σε συνεργασία πάντα με τους παιδιάτρους των παιδιών, διότι εμείς μπορεί να αναγνωρίζουμε κάτι, αλλά ο παιδίατρος είναι αυτός ο οποίος έχει τη μόνιμη επαφή, ας πούμε, την σταδιακή επαφή με τα παιδιά. Εμείς δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά μετά οι οικογένειες σε συνεργασία με τον παιδίατρο βλέπουν πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και εντοπίζεται έτσι λίγο μία αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό δηλαδή που έλεγα νωρίτερα και στην κυρία Καμπούρη, ότι δεν περιμένουμε το παιδί να έχει λίγο ακόμα μαγουλάκι και να είναι ροδαλό, γιατί αργότερα θα ρίξει μπόι ή οτιδήποτε άλλο αυτά που λέμε όλοι. Είναι ευχάριστο αυτό, διότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι οικογένειες, ακόμα και αν ίσως δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ακριβώς το πρόβλημα, το αναγνωρίζουν όμως. Αρχίζουν να ανησυχούν, αρχίζουν να βλέπουν ότι. Ναι, δεν είναι ευχαριτωμένο, όπως το είπατε στην αρχή. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ζήτημα υγείας. Φυσικά. Εμείς επίσης παραπέμπουμε τα παιδιά και στο ιατρείο παιδικής παχυσαρκίας που υπάρχει και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αν δεν πάρει την απόφαση η οικογένεια και να αναγνωρίσει, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό υγείας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μπορεί να είναι πολύ πρόωρο το ζήτημα του να εμφανιστούν κάποιες επιπλοκές στο σώμα ενός παιδιού, στην υγεία ενός παιδιού, οργανικές επιπλοκές δηλαδή, ακόμη και στην νηπιακή ηλικία μπορεί να εμφανιστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Όταν εννοείται τέτοιου είδους προβλήματα. Υπέρταση, διαβήτης, όλες αυτές οι ασθένειες που σχετίζονται με το βάρος. Εμείς έχουμε δει λοιπόν ότι στη μελέτη ΡΕΑ, επειδή κάθε φορά που συναντάμε τα παιδιά από τα 4 έτη και μετά, μετράμε και την αρτηριακή τους, πέρα δηλαδή από τη σωματική ανάπτυξη, ύψος βάρος, μετράμε και την αρτηριακή τους πίεση, αλλά κάνουμε και βιοχημικές εξετάσεις και βλέπουμε τα επίπεδα των λιπιδίων, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια. Βλέπουμε ότι ναι, από τόσο νωρίς επηρεάζονται αυτά. Ίσως να μην είναι κάτι με τα αυστηρά όρια, ας πούμε, να μην βλέπουμε ότι υπερβαίνουν τα αυστηρά όρια τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε μία τάση αύξησης και της πίεσης και των λιπιδίων. Άρα αυτό, η παχυσαρκία δεν είναι κάτι που πάει μόνο του, είναι πολλοί παράγοντες που έρχονται και γκρουπάρονται μαζί. Να μπούμε λίγο στην ουσία των παραγόντων, αυτό που είπε η κυρία Βαφιάδη, γιατί λίγα χρόνια πριν είχαμε την αίσθηση ότι είναι θέμα διατροφής και μόνο διατροφής. Τελικά δεν είναι μόνο αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι πολλοί παράγοντες που μιλάμε για παχυσαρκία πέρα από το φαγητό. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, και γι' αυτό κοιτάζουμε και τις πρώιμες εκθέσεις εμείς στη μελέτη ΡΕΑ, είναι που παίζει ρόλο γιατί προγραμματίζει το σωματικό βάρος του παιδιού αργότερα στην ηλικία.
Είναι το σωματικό βάρος της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα κιλά δηλαδή με τα οποία μπαίνει στην εγκυμοσύνη και το βάρος το οποίο παίρνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και είναι κοινός παράγοντας και για την ανάπτυξη σωματικού βάρους και παχυσαρκίας στα παιδιά. Αποδεδειγμένα πλέον. Επιστημονικά έχει κλειδώσει. Και για την ευρωψυχολογική τους ανάπτυξη. Δηλαδή, τα παιδιά των μητέρων που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος έχουν βρεθεί με δεδομένα της μελέτης όχι μόνο ότι οι μητέρες έχουν αρνητικές εκβάσεις στην εγκυμοσύνη και μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν παιδιά με παχυσαρκία αργότερα, αλλά και χαμηλότερες βαθμολογίες σε κλίμακες που εκτιμούν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και την κινητική ανάπτυξη των παιδιών. Και στους 18 μήνες και στα 4 έτη παραμένουν τα ίδια αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα της μελέτης. Και βέβαια μιλάμε για ζεύγη μητέρας παιδιού που προέρχονται από εδώ, από το Ηράκλειο. Οπότε γι' αυτό έχει και έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το συζητάμε όλο αυτό. Οπότε το κλειδώσαμε επιστημονικά. Η εγκυμοσύνη έχει ένα μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία και τη μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού. Και ο ψυχισμός της μητέρας, κυρία Καμπούρη. Βέβαια. Αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης και αυξημένο στρες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά την εγκυμοσύνη. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, να αναγνωρίζονται στις εγγύους και να αντιμετωπίζονται, γιατί έχει βρεθεί ότι στον νομό Ηρακλείου και όχι μόνο, και από άλλες μελέτες έχει υποστηριχθεί αυτό, ότι αυξημένα τέτοια συμπτώματα έχουν σαν αποτέλεσμα χαμηλότερη γνωστική ικανότητα στα παιδιά αργότερα. Πώς τελικά προκύπτει, κυρία Βαφιάδη, και τι ενδιαφέρον είχε για εσάς επιστημονικά το ότι οι παράγοντες είναι κοινοί σε ό,τι αφορά τελικά την παιδική παχυσαρκία και την ανάπτυξη των παιδιών μετέπειτα? Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον βλέπουμε ότι είναι κοινοί οι παράγοντες που επηρεάζουν συνολικά την ανάπτυξη των παιδιών, λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Και καθώς τα ευρήματα αυτά δεν είναι μόνο δικά μας, εμείς επίσης βρίσκουμε κάτι και επιβεβαιώνουμε ευρήματα άλλων μελετών που κάνουν την αντίστοιχη δουλειά με εμάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέμβουμε ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και στη συνέχεια, γιατί οι παράγοντες είναι κοινοί. Είπατε στην αρχή για το θυλασμό. Mm-hmm. Θα σας μιλήσω τώρα, αν θέλετε, για τους περιβαλλοντικούς ρήπους, που είναι ένα κομμάτι που ίσως μπορεί να μην το έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας, αλλά είναι τελικά ένας σημαντικός παράγοντας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, καθώς η παχυσαρκία είπαμε ότι είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση. Και υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να λάβουμε. Ίσως πρέπει να γίνει κάτι πρώτα σε ατομικό επίπεδο, αλλά μπορεί να γίνει φυσικά και κάτι σε πληθυσμιακό επίπεδο. Και για αυτό παράδειγμα, δεν είναι δικό σας πεδίο, το οποίο θα έπρεπε ήδη να τρέχει παράλληλα με τη μελέτη ΡΕΑ. Περιβαλλοντικοί ρήποι, λοιπόν, αποδεδειγμένα επηρεάζουν κάπνισμα. Κάπνισμα και ενεργητικό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και στη συνέχεια παθητικό κάπνισμα στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά, επίσης επηρεάζει. Ξέρουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία ήδη από τη γέννηση, από το βάρος γέννησης. Και έχει φανεί ότι φυσικά ξέρουμε ότι οι μητέρες που καπνίζουν έχουν αυξημένο κίνδυνο να γεννήσουν παιδιά με χαμηλότερο βάρος γέννησης. Και αυτό το χαμηλό βάρος γέννησης σχετίζεται και με εμφάνιση παχυσαρκίας στη μετέπειτα ζωή των παιδιών και με χαμηλότερη επίδοση στα ψυχοκινητικά τεστ. Θέλετε να μας δώσετε λίγο έτσι το στίγμα σας ό,τι αφορά τα ψυχοκινητικά στα παιδιά? Φαντάζομαι των 4 ετών έχουν κλειδώσει κάποια συμπεράσματα που δείχνουν τι? Ένα πολύ εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, έβριμα της μελέτης είναι ότι η έκθεση και σε παθητικό κάπνισμα έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερες βαθμολογίες σε κλίμακες που μετράνε την κινητική ανάπτυξη των παιδιών. Και όταν μιλάμε στο νομό Ηρακλείου για έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, μιλάμε για ποσοστά περίπου 90%. 90%? Ναι. Είναι θέμα νοοτροπίας, λοιπόν, και θέμα αντιμετώπισης της εγκυμοσύνης. Πράγματα που μπορεί να θεωρούνται φυσιολογικό, μπορεί η ίδια η εγκυμονούσα να μην καπνίζει, αλλά ο σύντροφος ή κάποιος άλλος να καπνίζει και να εκτίθεται αυτή, έχει σαν επίπτωση, έχει βρεθεί να έχει σαν επίπτωση χαμηλότερη κινητική ανάπτυξη στην ηλικία των 4 ετών. Κυρία Βαφιάδη, διάβαζα σε κάποια στοιχεία που μας δώσατε το κομμάτι της οικονομικής κρίσης και το πόσο και αυτό παίζει το ρόλο του. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι γενικότερα αλλάξαμε τρόπο ζωής. Από εκεί που ήμασταν ο παράδεισος η Κρήτη της μεσογειακής διατροφής, ξεχάσαμε τα πάντα και πήγαμε στο δυτικό τρόπο ζωής και επιλέξαμε ταυτοχρόνως και την καθιστική ζωή. Το τάμπλετ, τον υπολογιστή, την τηλεόραση. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται η κρίση που επηρεάζει από ό,τι φαίνεται, γιατί τα στοιχεία πραγματικά δίνουν το στίγμα. Οι ερωτήσεις λοιπόν που έχουμε κάνει εμείς στις οικογένειες, παρόλο που αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα, αλλά σίγουρα επειδή αγγίζει όλους μας, το μελετάμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικογένειες έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους σε σχέση με την κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών. Έχουν μειώσει πολύ την κατανάλωση επίσης του κρέατος και του ψαριού λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό που επίσης έχει φανεί είναι ότι τα παιδιά
των οικογενειών που μας είπαν όταν τα παιδιά ήταν 6 ετών, τους ρωτήσαμε πώς είναι η οικονομική σας κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα 5 χρόνια. Τα παιδιά λοιπόν των οικογενειών που είπαν ότι έχει αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση προς το χειρότερο, φάνηκε να έχουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Δηλαδή όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι είναι ένα συνολικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Κυρία Καμπούρη, όταν μια οικογένεια μετράει το ευρώ για να γεμίσει την κατσαρόλα, εκεί κάπου προφανώς η ψυχολογία δεν αφήνει περιθώρια να διαλέξουμε το καλύτερο. Θα διαλέξουμε να δώσουμε στα παιδιά μας φαγητό, σωστά? Σωστά. Ισχύει αυτό που λέτε. Και είναι στις παραχωρήσεις που κάνουν οι οικογένειες, όπως φαίνεται από τα δεδομένα της μελέτης. Όπως είπε και η κυρία Βαφιάδη, υπάρχει μείωση στην κατανάλωση ψαριού και στην κατανάλωση κρέατος. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει να βάζουμε σχετικές προτεραιότητες και να προσπαθούμε να δείχνουμε ότι έχουμε μια προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή, στη γνωστή πυραμίδα που μας έκανε διάσημους παλαιότερα την κρητική διατροφή με τη μελέτη των 7 χωρών τη δεκαετία του 70, και φαίνεται ότι την έχουμε αρκετά τροποποιήσει την πυραμίδα και έχουμε προσθέσει επεξεργασμένες τροφές πολλές, που μπορεί να είναι φτηνότερες, αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις αργότερα στη ζωή είναι τόσο μεγάλες που τελικά γίνονται λιγότερο οικονομικές. Και πέρα από θέμα διατροφής, είναι και θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τι θα φάμε, είναι και πώς θα ξοδέψουμε το χρόνο μας. Και εκεί καμιά φορά δεν χρειάζονται πολλά ευρώ. Χρειάζεται διάθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ή όχι. Γιατί διάβαζα επίσης και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κυρία Βαφιάδη, ότι έχει να κάνει ο χρόνος που δίνουμε στα παιδιά μας, ο ποιοτικός, με τη μετέπειτα, ακόμη και με το βάρος. Ναι, με όλα έχει να κάνει ο ποιοτικός χρόνος της οικογένειας. Φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά τα οποία περνούν πιο πολύ χρόνο μπροστά στη τηλεόραση, σε καθιστικές δραστηριότητες, σε τάμπλετ και σε υπολογιστή, έχουν αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο γενικότερα για παχυσαρκία, αλλά και για κεντρική παχυσαρκία, που είναι το πιο σημαντικό ίσως, διότι το λίπος που συσσωρεύεται κεντρικά και στα εσωτερικά όργανα είναι αυτό που έχει και μεγαλύτερη σημασία για τη μετέπειτα εξέλιξη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το ότι η μητέρα κατά βάση εργάζεται, έχει το ρόλο της, θετικά ή αρνητικά? Σε σχέση με την ευρωψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού, έχει βρεθεί ότι οι εργαζόμενες μητέρες της μελέτης είναι αυτές συνήθως που έχουν υψηλότερο κοινωνικό και οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, οπότε έχουν θετική επίπεδο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Διαλύεται πολλές ενοχές αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Άρα τώρα στις μανούλες που μας ακούν, τους μπαμπάδες, σε όλους όσους μεγαλώνουν παιδιά, στις γιαγιάδες που εδώ στην Κρήτη έχουν ένα μεγάλο ρόλο, θα πρέπει να στείλουμε τι μηνύματα, κυρία Βαφιάδη? Ότι κάνουν το καλύτερο που μπορούν όλοι μας. Πρώτον, πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας και να μην νιώθουμε ενοχές, όπως είπατε κι εσείς. Όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θέματα που υπάρχουν, γιατί τα νούμερα είναι νούμερα και λένε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προσπαθούμε να ακούμε τις οδηγίες που παίρνουμε πλέον σήμερα από πάρα πολλές πηγές, πέρα από τους παιδιάτρους. Υπάρχει πολλή πληροφορία στην καθημερινότητά μας και στο ίντερνετ. Απλά να ξέρουμε να αναγνωρίζουμε ποια είναι αυτή η σωστή πληροφορία, να ακολουθούμε λίγο τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τα παιδιά να τρώνε πολύ. Έχει σημασία η ποιότητα του φαγητού και όχι η ποσότητα τόσο πολύ, όσο μπορούμε να αυξήσουμε την κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών, της σωματικής δραστηριότητας. Και νομίζω ότι με καλή θέληση κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, διότι έχουμε τις κατάλληλες. Ζούμε σε ένα μέρος που μας βοηθάει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είμαστε σε μια μεγαλούπολη που δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε έξω, να περπατήσουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να κάνουμε δραστηριότητες όλοι μαζί, η οικογένεια. Κυρία Καμπούρη, πώς μπορεί κάποιος να πείσει ένα παιδί που είναι στα 6, στα 10 του χρόνια, πως τώρα πρέπει να κάνει μια στροφή, γιατί ενδεχομένως έγιναν λάθη τα προηγούμενα χρόνια που τώρα τα βλέπουμε και θέλουμε να τα διορθώσουμε? Γίνεται? Μοιάζει ακατόρθωτο? Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι να αντιμετωπίζουμε το πράγμα ιατρικό-κεντρικά και ατομικά. Όσο καλός και αν είναι ένας διατροφολόγος, δεν μπορεί να φέρει τις επιθυμητές αλλαγές ώστε να έχουμε σημαντική βελτίωση. Είναι αυτό ένα κομμάτι, αλλά ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι οι αλλαγές στο σύστημα της οικογένειας. Αν εμείς οι ίδιοι παίρνουμε το αυτοκίνητο και οι μετακινήσεις μας είναι όλες με το αυτοκίνητο, δεν περπατάμε, δεν χρησιμοποιούμε το ποδήλατο,
Δεν κάνουμε καθόλου φυσική δραστηριότητα. Προτιμάμε τα επεξεργασμένα και τα έτοιμα τρόφιμα. Το παιδί θα βλέπει αυτά τα παραδείγματα, θα τα μιμείται και θα τα ακολουθεί και αυτό. Και ο διατροφολόγος είναι μόνο κατά πίεση. Mm-hmm. Οπότε ο διατροφολόγος είναι για να μας βοηθήσει να υιοθετήσουμε σωστές πρακτικές και να αυξήσουμε τη φυσική άσκηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η μεσογειακή διατροφή μπορεί να έχει όλα αυτά τα θετικά. Ωστόσο, η μεσογειακή λέει όταν. Είχαν γίνει οι μελέτες που είχε βρεθεί ότι έχει θετική επίπτωση η μεσογειακή διατροφή. Τότε οι άνθρωποι κάνανε 10 χιλιόμετρα την ημέρα ημερησίως. Πλέον η φυσική άσκηση είναι πολύ πιο περιορισμένη. Οπότε, καλό θα είναι εμείς να δίνουμε το παράδειγμα πρώτη και τα παιδιά θα μιμηθούν. Κύριε Βαφιάδη, με εσάς θέλω να κλείσουμε. Θέλω να στείλετε το δικό σας το μήνυμα σε όσους μας βλέπουν και να μας δώσετε και ένα στίγμα για το τι να περιμένουμε μέσα από τη μελέτη ΙΡΕΑ τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα παιδιά και στην περίοδο την ευαίσθητη της εφηβείας. Τώρα είμαστε στην προεφηβεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια, λοιπόν, θέλουμε να φτάσουμε ίσως στην ενηλικίωση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εξαρτάται φυσικά από τις πηγές χρηματοδότησης, αλλά κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να συνεχίζουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους γονείς, οι οποίοι με. Εθελοντικά βρίσκουν τον χρόνο και έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας και τους ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν, πέρα από τις δουλειές και τα τρεξίματα που μπορεί να έχουμε όλοι. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε έστω και κάτι λίγο, έτσι ώστε να βελτιωθούν αυτά τα πολύ άσχημα και ανησυχητικά ποσοστά που βλέπουμε. Το ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα. Εδώ θα είμαστε για να δείχνουμε μαζί μέσα στον δρόμο στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτή τη μεγάλη υπέρβαση και να αλλάξουν όλη τους τη ζωή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας. Μας κάνετε υπερήφανο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.